Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας ετέθησαν όπως συνηθίζεται και τα καθιερωμένα ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή. Πρωταγωνιστής αναδείχθηκε ο επικεφαλής της Δημοτικής Ενότητας Ανδρέας Κοτσανάς. Μεταξύ άλλων, ρώτησε τι γίνεται με την υπόθεση αγοράς οικοπαίδου για την κατασκευή του νέου σχολικού κτηρίου του Τρίτου Δημοτικού. Ένα θέμα γνωστό από το παρελθόν που έχει ταλαιπωρήσει αρκετά τη συγκεκριμένη σχολική κοινότητα και για το οποίο έχει χυθεί αρκετή μελάνη. Έχουμε 300.000 ευρώ εγγεγραμμένο στον προπολογισμό. Θα ήθελα παρακαλώ να δεσμευτείτε μέχρι το διάγραμμα, διότι είχατε πει τον Ιανουάριο θα το καταθέσετε στο σώμα, δεν το έχετε κάνει και η Δήμαρχε. Όπως απάντησε ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουλές, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα έφτασε στο Δήμο η έκθεση των ορκωτών εκτιμητών για τα υποψήφια οικόπεδα. Μάλιστα, όπως δήλωσε, την επόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται συνάντηση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου, αλλά και τους εκπαιδευτικούς για το θέμα αυτό, ενώ τόνισε πως παράλληλα με την όποια έκβαση έχει το θέμα θα προηγηθεί διαβούλευση με όλους. Την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε συζήτηση με τον Σύλλογο Γονέων, με τους εκπαιδευτικούς για το θέμα αυτό. Και θα κάνουμε και διαβούλευση, γιατί είναι ένα ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό για το Τρίτο Δημοτικό Σχολείο και γενικότερα την σχολική στέγη. Σχετικά τώρα με τα χρήματα που θα απαιτηθούν για την αγορά του οικοπαίδου που θα επιλεγεί, εδώ ο Δήμος μάλλον δεν έχει και πολλές πιθανές επιλογές, καθώς από τα δικά του ταμεία δεν περισσεύει σχεδόν τίποτα. Οπότε ο μόνος δρόμος είναι η αξιοποίηση αυτών που θα πάρθουν με το δάνειο, το οποίο να θυμίσουμε ότι ήδη έχει αρχίσει να διερευνά με παλαιότερη απόφαση που έχει πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Το κόστος για αυτό που έχει προβλεφτεί στο σχέδιο πόλης για σχολική στέγη ξεπερνάει το 1.500.000 τα 10 στρέμματα. Από εκεί και μετά θα δούμε και άλλες εκτάσεις, οι οποίες όμως έχουν προβλήματα. Το μόνο που είναι καθαρό είναι αυτό. Υπάρχουν και άλλες όμως δεσμευμένες εκτάσεις που έχουν προβλήματα ή μάλλον που προκύψαν προβλήματα λόγω κάποιων παρεμβάσεων που γίνανε από το ΙΠΚ σε σχέση με τις οριοθετήσεις σχημάτων κλπ. Θα τα πούμε όμως εκείνη τη μέρα.